πιστεύετε ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να ξεπεράσει το πρόβλημα που δέχτηκε στο τελικό του κυπέλλου και θα τερματίσει στην πρώτη θέση του κυπέλλου για αυτό να είναι Εντάξει, δεν ήταν εύκολο το αποτέλεσμα. Απλά περιμένουμε τώρα σιγά βήμα-βήμα να πάμε με τα παιχνίδια, να τα κοιτάμε ένα-ένα. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σιγά-σιγά. Σήμερα ήμασταν αρκετά ατύχοι. Οι αντίπαλοι με ένα γκολ από φάουλ που το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι σε ένα σουτ καταφέραν και πετύχαν γκολ και μετά χάσαμε ευκαιρίες. Είχαμε πολύ καλή κατοχή. Δουλέψαμε καλά. Δυστυχώς δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ελπίζω αυτό. Βήμα-βήμα. Κοιτάμε παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και σήμερα χάσαμε δυστυχώς 2 βαθμούς, αλλά έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια. Πάω και εκεί ίδιους βαθμούς με Παναθηναϊκό και Ατρόμητο. Το Παναθηναϊκό που δεν έχει κερδίσει πολλές φορές, τον Ατρόμητο ίδιο. Ποιος θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος αντιπαλός για την πρώτη θέση? Και οι δύο είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά εγώ δεν θα ξεχνούσα και τον Αστέρα Τρίπολης. Γενικότερα είναι 4 ομάδες οι οποίες όλες μπορεί να κερδίσουν όλες. Και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλά με όλους, να πάρουμε όσο περισσότερους βαθμούς γίνεται και πιάσουμε την πρώτη θέση. Ένα ερώτημα μετά τον τελικό κυπέλλου. Ήταν αν ο ΠΑΟΚ θα αντιδράσει. Ό,τι φάνηκε σήμερα με την απόδοση, όντως αντέδρασε ο ΠΑΟΚ. Τελικά τι ήταν αυτό που έλειψε για το δεύτερο γκολ? Είχαν πολύ θυμό μέσα τους. Και αυτό δεν τους βοήθησε να είναι ηρέμοι. Ήταν πράγματι ένα ερώτημα και για μας αν θα μπορέσουμε και πώς θα αντιδράσουμε στον τελικό. Θεωρώ ότι αντιδράσαμε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι φτάσαμε το 100%, αλλά ένα 80% σίγουρα το φτάσαμε, και αυτό το 20% που χάνουμε είναι το ότι δεν κερδίσαμε το μάτς. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο, ή ευτυχώς το ποδόσφαιρο είναι έτσι, στο οποίο λίγα εκατοστά κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη και στην ισοπαλία όπως σήμερα. Και ελπίζω την επόμενη φορά το μόνο που μπορώ να πω είναι να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι σε πολύ καλή φόρμα. Πήρε και ψυχολογία με την κατάκτηση του τελικού. Είναι στα πόδια μας να προετοιμαστούμε σωστά, να πάμε κάτω και να πάρουμε τουλάχιστον 1 βαθμό στην Αθήνα, γιατί είναι καιρός που δεν έχουμε κάνει κάποια καλή εμφάνιση εκτός έδρας και το χρωστάμε αυτό. Είναι κάτι σίγουρα που μας επηρεάζει και θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Ξέρουμε ότι είναι πολύ απογοητευμένος όπως και εμείς. Εντάξει, και εμείς θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό το κύπελο και εμείς είμαστε απογοητευμένοι, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, από ψηλά πας στα χαμηλά και από τα χαμηλά στα ψηλά. Αυτό που θέλουμε τώρα να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα και ευχόμαστε στο επόμενο παιχνίδι να είναι πάλι στο πλευρό μας.